Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Κώστας Μπακογιάννης είναι μαζί μας εδώ στον Brand FM. Καλημέρα κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα Δήμαρχε. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Να σας πω, το γεγονός ότι το είχαμε ξεχάσει όλοι ότι έχουμε εκλογές, αυτό σας ευνοεί εσάς τους υποψηφίους ή σας βλάπτει? Ή κάνετε δουλειά υπογείως όλο αυτό το διάστημα? Να συμφωνήσουμε πως η προεκλογική εκστρατεία είναι πάντα μια στιγμή για να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για το σήμερα και για το αύριο της Αθήνας. Σωστό. Μπορεί να έχουμε τις διαφωνίες μας, λογικό, θεμητό σε μια δημοκρατία, αλλά μπορεί να έχουμε και πεδία σύγκλησης. Αυτά, ξέρετε, είναι εξαιρετικά σημαντικά για την επόμενη μέρα. Διότι είναι τα θεμέλια για τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πόσο μάλλον που οι προεκλογικές εκστρατείες είναι και μια ευκαιρία ακόμα να κάνουμε πράξη τον πολιτικό πολιτισμό. Και αυτό είναι σημαντικό. Διότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτούς μας την τοπική αυτοδιοίκηση να μεταφέρουμε τις συνήθειες της κεντρικής πολιτικής κοινής και να είμαστε στη λογική του όχι σε όλα. Το αντίθετο, θέλουμε συνεργασία, θέλουμε συνεννόηση, θέλουμε συνένεση. Κύριε Μπακογιάννη, αν αύριο εκλεγείτε ξανά, θα καλέσετε τον κύριο Ζαχαριάδη και τον κύριο Δούκα, οι τρεις σας, να τα πείτε και να έχετε μια κοινή συνισταμένη, ή ο Δήμαρχος έχει τη δική του στρατηγική, θέλει βεβαίως κάποιες προτάσεις, αλλά μέχρι εκεί? Αυτά, κοιτάξτε, αυτές είναι λογικές που περιγράφετε εντελώς ξεπερασμένες και βαθιά αναχρονιστικές. Ωραία. Και όποιος με ξέρει εμένα, ξέρει ότι δουλεύω από τα κάτω. Ναι. Γειτονιά-γειτονιά. Η Αθήνα είναι οι γειτονιές της, οι γειτονιές της είναι η Αθήνα και πρακτικά προσπαθώ πάντοτε να ανοίγομαι. Έχω ήδη μιλήσει στο τηλέφωνο, ναι, και με τους δύο και βεβαίως και με τον κύριο Σοφιανό, ο οποίος ήδη υπηρετεί στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Έχω, ναι, μια πάρα πολύ είναι πιο παλιός, ήδη γνωρίζεστε με τον κύριο Σοφιανό, γι' αυτό δεν τον υποτίμησα προς Θεού. Απλώς λέω για τους δύο καινούριους που θα είναι την επόμενη μέρα. Είναι ξεκάθαρο ότι την επόμενη μέρα εγώ θα κάνω μεγάλη προσπάθεια να είμαστε όλοι μαζί και να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και εξηγούμε. Γιατί αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, ξέρετε. Όταν είμαστε τόσο εθισμένοι όσο είμαστε στην πολιτική αντιπαράθεση, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για ενότητα δυνάμεων? Μα είναι ξεκάθαρο ότι η λακκούβα δεν έχει ιδεολογία. Ναι. Βέβαια δεν έχει. Τα σκουπίδια δεν έχουν χρώμα. Ρωτήστε και τα δικά μου τα κουνάκια για τη λακκούβα. Ρωτήστε και τα δικά μου και τη κάθε κυρία που κυκλοφορεί. Πολύ σωστά. Γι' αυτό, όπως ξέρετε, για να σας απαντήσω και πρακτικά, έχουμε ήδη κάνει νέα πεζοδρόμια σε 50 δρόμους όλη την πόλη. Θέλουμε να συνεχίσουμε για άλλους 200. Και ταυτόχρονα, ο στόχος ποιος είναι, να έχουμε 5 ενεργές εργολαβίες κάθε μέρα, κάθε στιγμή στην Αθήνα και να δουλεύουμε δηλαδή σε 5 μέτωπα νέα πεζοδρόμια. Αυτό είναι μια απόφαση η οποία δεν είναι αριστερή-δεξιά. Μάλιστα. Είναι η λογική η οποία πρέπει να μας ενώνει. Α, αυτό μας λέτε ότι θα συνεχιστεί λοιπόν. Δεν να τελειώνει με τις εκλογές που θέλουμε την ψήφο. Θα συνεχιστεί όλο αυτό που μας λέτε και με τους δρόμους και με τα πεζοδρόμια. Θα τα πάρουμε ένα-ένα. Να τα πάρουμε. Ασφαλτοστρώσεις. Έχουμε ασφαλτοστρώσει τη μισή πόλη ή τη 840 περίπου δρόμους. Πάμε για την άλλη μισή. Πεζοδρόμια, όπως σας είπα νωρίτερα. Σας στείλω και εγώ κάποιους δρόμους. Συνεχίζουμε για άλλους 200. Ναι. Ηλεκτροφωτισμό. Έχουμε ένα έργο που αναβαθμίζουμε όλα τα φώτα LED της πόλης, 43.500. Έχουμε κάνει περίπου τα 20-25.000. Παιδικές χαρές. 10 νέες παιδικές χαρές κάθε χρόνο, μέχρι να φτάσουμε στο στόχο μας που είναι 10 λεπτά περπάτημα από κάθε παιδική χαρά για κάθε σπίτι. Γηπεδάκια. Το αυτό. Συνεχίζουμε κάθε χρόνο με νέα γηπεδάκια. Ξέρετε, η Αθήνα δεν είναι, μπορείς ποτέ να κάνεις, πάρεις ένα βήμα πίσω, να πάρεις μια ανάσα και να πεις ωραία, το τακτοποιήσαμε, το λύσαμε, τέλος. Είναι μια συνεχής προσπάθεια. Μάλιστα. Για να μπορέσεις να αποκαταστήσεις τις υποδομές μιας πόλης που για 10 χρόνια, όλοι το ξέρουμε, λόγω της οικονομικής κρίσης είχε μείνει πάρα πάρα πολύ πίσω. Μάλιστα. Ναι. Τώρα, να ρωτήσω ναι, ναι, κάτι. Ναι, ναι. Με στον προηγούμενο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, είπατε τάκι έχουμε πρόβλημα. Σε ό,τι αφορά την ασφάλεια της χώρας, την παρουσία της Αθήνας, την παρουσία των αστυνομικών που περιπολούν στις γειτονές. Στον νυν Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, στον κύριο Γιάννη Οικονόμου, τι θα λέγατε λίγες ημέρες πριν τις εκλογές? Κύριε Κοραή, όπως ξέρετε, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου. Όχι, και βέβαια, γι' αυτό σας έχουμε πρόβλημα, δεν κάνω τίποτα παραπάνω.
παρά να μεταφέρω τις σκραυγές αγωνίες των Αθηναίων. Και επειδή έχω το δημόσιο βήμα και έχω αυτό το θεσμικό ρόλο, είναι η υποχρέωσή μου, γιατί η ασφάλεια είναι το α και το ω. Εμείς κάναμε μια συζήτηση με τον κύριο οικονόμου πριν από περίπου 10 μέρες, μια εβδομάδα, και πρέπει να σας πω ότι βγήκα από το γραφείο του για πρώτη φορά με αισιοδοξία. Και εξηγούμε. Ο Υπουργός δεσμεύτηκε ότι θα ενισχύσει τις δυνάμεις στην πόλη, στις γειτονιές. Ήδη το βλέπουμε να γίνεται. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Μιλήσαμε για την ανάγκη να αξιοποιήσουμε τα λεγόμενα εποπτικά μέσα, δηλαδή κάμερες, μέσα στην Αθήνα. Το κάνουν από το Λονδίνο μέχρι το Βελιγράδι. Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Και το τρίτο, βεβαίως, δεν το συζητάω καν, να εμβαθύνουμε και να ενισχύσουμε τη συνεργασία του Δήμου με την αστυνομία, τις αστυνομίες με του Δήμου, γιατί εμείς δεν μπορούμε να καθόμαστε στον πάγκο, ναι, και απλώς να τρώμε popcorn και να κάνουμε σχόλια. Θα πρέπει να συμμετέχουμε και, αν χρειαστεί, να επιβαίνουμε ακόμα και αρμοδιότητες και να είμαστε χρήσιμοι. Μάλιστα. Έχουμε κάνει λοιπόν βήματα, αλλά είναι εξαφές ότι έχουμε ακόμα ένα βουνό να ανέβουμε. Γιατί μην ξεχνάτε, συγγνώμη να το πω αυτό, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για τους Αθηναίους και τις Αθηναίες που μας ακούνε. Εμείς τι θέλουμε και που θέλουμε να φτάσουμε? Κοινοτική αστυνόμευση, προληπτική αστυνόμευση, συστηματική αστυνόμευση, δηλαδή τον αστυνομικό της γειτονιάς. Βέβαια, αυτό θέλουμε και εμείς που ζούμε εδώ στην Αθήνα. Να αισθάνεσαι ασφάλεια ότι κάποιος πέρασε πριν από λίγο ή θα περάσει μετά από λίγο. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Δημαρχή. Σας έχω ακούσει και σας έχω διαβάσει και σε πρόσφατη συνέντευξή σας να λέτε ότι ο Μεγάλος Περίπατος ήταν ένα από τα αγκάθια αυτής της τετραετίας. Περνούσα προχθές έξω από την Πανεπιστημίου, που έχει ολοκληρωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Μεγάλος Περίπατος, και άκουσα πολίτες να λένε τελικά ωραίο είναι το έργο, ωραίο έγινε. Και πράγματι, έτσι όπως το βλέπουμε τώρα τελειωμένο και ολοκληρωμένο, είναι ωραίο. Θα μπορούσε να είχε γίνει λίγο πιο νωρίς και αυτό το ωραίο να είχε εμπεδωθεί και να μην είναι ένα από τα αρνητικά ή ένα από την κριτική που σας γίνεται, γιατί τώρα που τελείωσε όντως είναι ωραία η Πανεπιστημίου. Ναι, γιατί λίγο πειραματιστήκατε και ταλαιπωρήθηκε και ο κόσμος. Ναι, έχω κάνει την αυτοκριτική μου, την έχω κάνει δημόσια και έχω πει, νομίζω, το προφανές, ότι η αρχική σύλληψη ήταν σωστή, στην υλοποίηση καθυστερήσαμε και καθυστερώντας ταλαιπωρήσαμε και ταλαιπωρώντας εξοργήσαμε. Mm-hmm. Βεβαίως, όπως λέτε και εσείς, το τελικό αποτέλεσμα είναι ωραίο, αλλά είναι και κάτι παραπάνω. Είναι ο πρώτος, αν θέλετε, πράσινος δρόμος της πόλης, με νέες διτροφητεύσεις, με πολυπράσινο, με ψυχρά υλικά στα πεζοδρόμια, με τρεις ροές για τα σκουπίδια, δηλαδή για την ανακύκλωση, με ράμπες για ανθρώπους με αναπηρία και γενικά υποδομές για ανθρώπους με αναπηρία που έλειπε στο δρόμο στο παρελθόν. Ξέρετε, εμείς, ναι, για όση ώρα έχει συζητηθεί στο δημόσιο διάλογο και έχει συζητηθεί εκτενώς, πιστέψτε με, επί 10 το έχουμε συζητήσει εσωτερικά στο Δήμο. Γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να διασφαλίσουμε ότι το πάθημα έγινε μάθημα. Ναι. Και πράγματι, αυτό νομίζω ότι το έχουμε κάνει. Άμα δείτε άλλα έργα τα που έχουν προχωρήσει, για παράδειγμα, το θέατρο του Λυκαβητού. Ναι, άρχισε να λειτουργεί επιτέλους. Ή ο Εθνικός Κήπος. Τώρα να σας πω κάτι. Θα δείτε ότι άλλα έργα προχώρησαν χωρίς τα ζητήματα τα οποία είχε Πανεπιστημίου. Γιατί και εμείς γινόμαστε, μιλώ πολύ ειλικρινά, κάθε μέρα καλύτεροι. Ναι. Θέλω να σας πω κάτι, γιατί πια το ζω και εγώ και η Χριστίνα με αφορμή την επαναλειτουργία του θεάτρου του Λυκαβητού. Υπάρχει ένας δρόμος που ανεβαίνει πάνω στο ξενοδοχείο Λυκαμπέτους για να πάει κανείς στο Λυκαβητό. Ένα τέταρτο. Ο οποίος είναι διπλής, υποτίθεται, κατεύθυνσης. Έχουν μπει και κολονάκια πλαστικά από τη μία πλευρά και είναι το μαρτύριο του μαρτυρίου. Δηλαδή πώς να το πω, το μπλοκάρισμα των αυτοκινήτων που γίνεται εκεί είναι απίστευτο. Κάτι πρέπει να κάνετε, Δήμαρχε, εκεί. Πέρα από την τροχιά που ήταν εξαφανισμένη. Ναι. Πάλι η τροχιά εξαφανισμένη. Ή πρέπει ο δρόμος να είναι μονής κατεύθυνσης και μόνο να ανεβαίνει προς το Λυκαβητό ή κάτι άλλο. Δεν γίνεται ένα δρομάκι που έχει μικρύνει ακόμα περισσότερο, διότι έχουν μπει και πλαστικά κολονάκια από τη μία πλευρά να είναι διπλής κατεύθυνσης. Τα κολονάκια έχουν μπει για να μην παρκάρουμε. Ναι. Γιατί άμα παρκάρουν αυτοκίνητα σε αυτή την ανηφόρα στην οποία αναφέρεστε, ναι, δεν θα χωρίσει να περάσει τίποτα, ναι, μεταξύ των οποίων δεν θα χωρίσει να περάσει ούτε ένα πυροσβεστικό ή ένα στενοφόρο σε περίπτωση ανάγκης. Πάντως υπάρχει τώρα πρόβλημα. Ναι, να εξηγήσω λίγο λοιπόν που είμαστε σήμερα. Γιατί ναι, έχετε δίκιο. Αντικειμενικά υπάρχει πρόβλημα. Εμείς έχουμε ήδη ζητήσει μια συγκοινωνιακή μελέτη, μια κυκλοφοριακή μελέτη
για τη μονοδρόμηση του περιφερειακού του Λυκαβητού. Έτσι, μπράβο. Η οποία σου μπορεί να βοηθήσει. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, έχουμε ήδη αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, βανάκια, τα οποία ανεβοκατεβάζουν κόσμο στο λόφο. Ναι. Γιατί το αυτοκίνητο απαγορεύεται και σωστά να ανέβει και απαγορεύεται όχι για κανένα λόγο, γιατί πολύ απλά δεν χωράνε τόσα αυτοκίνητα στο πάρκινγκ του Λυκαβητού. Σωστό. Άρα λοιπόν το επόμενο βήμα τώρα είναι να δούμε πώς μπορούμε αυτά τα βανάκια να τα συνδέσουμε όχι μόνο με τους πρόποδες του λόφου, αλλά και με τους σταθμούς του μετρό απευθείας. Ώστε να διευκολύνουμε τους επισκέπτες του Λυκαβητού να μην παίρνουν καθόλου τα αυτοκίνητα. Ο άλλος έχοντας πει αυτό, έχοντας πει αυτό, να πω και κάτι της χαράς. Ναι. Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο ότι ο Λυκαβητός έχει ξανανοίξει. Ναι. Φυσικά, εννοείται. Ότι δηλαδή μετά από 15 χρόνια σιωπής, ανεβήκαμε πάλι εμείς όλοι με όλες τις αναμνήσεις και τις μνήμες, αλλά κυρίως ότι ανεβήκαν και τα παιδιά μας. Σωστά. Βέβαια. Και τα παιδιά μας τώρα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν τις δικές τους μνήμες στο Λυκαβητό. Λένε πολλοί ότι σας έγινε μια κριτική από αυτούς που έχουν έτσι μια, πολλές φορές, πώς να το πω, λουδοβίκη άποψη για διάφορα πράγματα. Ότι τώρα λέει άνοιξε ο Λυκαβητός και πήγε ο Πλούταρχος και διάφοροι άλλοι καλλιτέχνες. Προφανώς κάποιοι ήθελαν να έχει μόνο κλασική μουσική. Δεν ξέρω τι ήθελαν. Στο Λυκαβητό πάντα ήταν και άλλοι, δεν ήταν. Ακριβώς. Εγώ σε αυτό θα σας απαντήσω. Σας ευχαριστώ που μου δίνει ευκαιρία να το απαντήσω αυτό, γιατί δεν το έχω απαντήσει ποτέ μέχρι τώρα. Ναι. Να πω λοιπόν δύο πράγματα. Πρώτον, πώς λειτουργεί ο Λυκαβητός. Ο Λυκαβητός, όπως και στο παρελθόν, όπως και η Τεχνόπολη σήμερα, εκμισθώνεται σε συναυλίες. Εταιρείες παραγωγής έρχονται και το μισθώνουν και διοργανώνουν συναυλίες. Αυτό είναι το πρώτο. Τώρα, το δεύτερο, ως προς το ποιοτικό, και απευθύνομαι σε αυτούς που δεν τους ενοχλεί, ας πούμε, τι κάνει το Ηρώδιο ή τι κάνει η Πίδαυρος, αλλά τους ενοχλεί τι κάνει ο Λυκαβητός, να πω το εξής, ότι μπορεί αυτό που ήταν, γινόταν στη δικιά μας γενιά και παραξένευε τους γονείς μας, μπορεί να γίνεται σε αυτή τη γενιά και να παραξενεύει εμάς. Ναι. Ναι. Εγώ είδα συναυλία που ανέβηκε η κόρη μου με τις 5 φίλες της. Προσωπικά η κόρη μου είναι 14 η μεγάλη. Προσωπικά δεν με ενθουσίασε η συναυλία, δεν θα πήγαινα εγώ ίδιος. Είχα αλλά τα ήταν παιδιά, όμως, ένας Λυκαβητός γεμάτος από παιδιά 14, 15, 16, 17, 18 χρονών, τα οποία ήταν ευτυχισμένα. Ναι. Μάλιστα. Δεν είναι ωραίο ότι ο Λυκαβητός είναι ανοιχτός και για μένα να πάω να μουσική που μου αρέσει και για την κόρη μου να πάω να ακούσει τη μουσική που αρέσει εκείνη. Γιατί θα πρέπει να κρίνει ο ένας τον άλλον? Δεν μπορούμε όλοι να συνεπάρξουμε σε αυτή την πόλη. Είναι η ιδιοκτησιακή αντίληψη που έχουν κάποιοι. Και για τη μουσική και για την πολιτική και για πολλά άλλα πράγματα. Για το Λυκαβητό έχω ακούσει εγώ και χειρότερα. Εγώ θα σας κατεβάσω πιο κάτω. Ναι. Έχω διαβάσει άρθρο σε κατά τα λοιπά έγκριτη ιστορική εφημερίδα όπου επιχειρηματολογεί γιατί δεν πρέπει να ξανανοίξει ο Λυκαβητός. Και ότι κακώς μονιμοποιείται εντός εισαγωγικών, παρένθεση, ο Λυκαβητός υπάρχει από 1964, γιατί θα έπρεπε, λέει, να γίνει αστικό δάσος. Εντάξει, σεβαστή κάθε άποψη και υποχρέωση του δημάτου να τα ακούει όλα, ακόμα και τα παραπανήσια. Βεβαίως. Εγώ σας κατεβάζω τώρα από το Λυκαβητό και σας πάω στο Ζάπιο. Αυτός ο δρόμος που παραμένει κλειστός, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες αντιδράσεις έχει, γιατί εγώ μετακινούμαι πάρα πολλές φορές την ημέρα. Κάνω τουλάχιστον 6 μετακινήσεις. Γιατί παραμένει κλειστός? Υποτίθεται θα περνούσαν τα ποδήλατα που δεν περνάει κανένα, σχεδόν κανένα. Θα γινόταν ένας ωραίος περίπατος. Από όσες φορές περνάω από εκεί δεν βλέπω ψυχή. Άντε κάποιες ώρες, ίσως την Κυριακή, να υπάρχει κάποιος περίπατος, τον οποίο όμως δεν έχω δει. Γιατί παραμένει κλειστός όταν έχει επιβαρυνθεί η κίνηση στην Βασιλίσσης Αμαλίας λόγω και της Πανεπιστημίου και είναι ένας εφιάλτης το να μετακινήσει πλέον στο κέντρο. Ναι. Κυρία Κοραήμη, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά, αν μου επιτρέπετε. Να τα βάλουμε. Πρώτον, έχουμε ένα έργο σε εξέλιξη στη Βασιλίσσης Όλγας που είναι ο δρόμος στην οποία αναφέρεστε. Το έργο αυτό έχει ένα στόχο. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα πεζόδρομο στα πρότυπα της Διονυσίου Ροπαγίτου που θα ενοποιήσει τους στήλους Ολυμπίου Ζεός με το Ζάπιο και τον Εθνικό Κήπο. Και έτσι θα αποκτήσει η Αθήνα ένα ολοκληρωμένο χώρο πρασίνου, ένα πνεύμονα στο κέντρο της, στα πρότυπα όλων των ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Είναι άλλωστε, αν εσείς το θυμάστε νομίζω, αναπόσπαστο κομμάτι της περίφημης ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων για την οποία πρώτη φορά είχαν συζητήσει η αείμνηστη Μελίνα Μερκούρη, ο αείμνηστος Ο Λαλιώτης, επίσης ο Τρίτσης.
Επίσης έλεγε αυτά, για την ενοποίηση του ιστορικού. Ακριβώς, αυτό κάνουμε. Μα αυτό, λοιπόν, πού είναι αυτά τα έργα σας στο συγκεκριμένο το έργο αυτή τη στιγμή δουλεύεται. Είναι, χαίρομαι που δεν το βλέπετε, γιατί αυτό σημαίνει δεν βλέπω, έχει ένας οψιλόγος. Απλώς βλέπω ένα κλειστό δρόμο και τους ταξιδιώτες που βρίζουν. Να το περπατήσουμε όποτε θέλετε αγκαλιά, παρέα. Και αγκαλιά και όπως θέλετε. Σας όταν θα το περπατήσετε αγκαλιά με την Κοραή, να με φωνάξετε να σας τραβήξω μια φωτογραφία. Μ' αγκαλιάζει ο Δήμαρχος και εγώ τον αγκαλιάζω. Να σε συντρικάρω. Ο Δήμαρχος είναι Δήμαρχός μου. Δήμαρχός σου. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ το πλάνο που είσαι στα αγκαλιά θέλω. Είναι πιο σημαντικός και από τον Πρωθυπουργό, γιατί αφορά την καθημερινότητά μας. Λοιπόν. Να απαντήσω όμως, γιατί ακριβώς μιλάμε για την καθημερινότητά μας και έχετε πολύ, πολύ δίκιο και πρέπει να είμαι πολύ ακριβής στις απαντήσεις μου και όχι γενικά, να μιλάω γενικά και αόριστα. Ναι. Έχουμε λοιπόν ένα έργο σε εξέλιξη και το γεγονός ότι δεν το έχετε δει περνώντας με το αυτοκίνητο δίπλα είναι ακριβώς διότι έχουμε μάθει από τα λάθη μας και πλέον δουλεύουμε σε ζώνες τα έργα μας. Έχουμε μπροστά ένα πράσινο κάλυμα για να μειώσουμε όσο μπορούμε την όχληση. Και να προχωράει το έργο απρόσκοπτα. Το έργο αυτό θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι. Και πραγματικά νομίζω όταν το δείτε, όπως και με την Πανεπιστημίου, θα μας δικαιώσει. Το έργο αυτό συνδέεται με. Τώρα, για να έχετε την πλήρη εικόνα. Θέλετε να ξέρετε τι άλλο. Να έχετε. Ναι, εντάξει, ξέρετε, το καταλαβαίνω. Ξέρετε, ναι. Κοιτάξτε. Γιατί είναι ταλαιπωρία του κόσμου ώρα μέσα στο αυτοκίνητο για να κάνεις μια απόσταση 10 λεπτών. Το καταλαβαίνω, όμως υπάρχει, πρώτα απ' όλα δεν είναι ώρα, διότι δεν είναι τόσο μεγάλη η εναλλακτική η οποία υπάρχει, αλλά θέλω λίγο να σκεφτείτε, αν με επιτρέπετε, να απαντήσω στην κυρία Κορέη. Έχει ένα νόημα να βλέπουμε λίγο και την Αθήνα του αύριο, όχι μόνο την Αθήνα του σήμερα, την Αθήνα του χτες. Βέβαια, εφόσον ενοποιήσουμε το Ζάπιο, το Εθνικό Κήπο Μισήλου Ολυμπίου Διός, όταν ξανανοίξουμε το κολυμβητήριο που επιτέλους το πήραμε με την Εθνική Ολυμπιακή Επιτροπή, έχουμε τη μελέτη, έχουμε τη χρηματοδότηση 26, θα ξανανοίξει. Μιλάμε, είναι 11-12 χρόνια κλειστό. Απέναντι, ξανανοίξει ο λόφος του Αρδιτού, ο οποίος νομίζω έκλεισε επί βασιλέως Παύλου. Και είναι ντροπή, λες και μας περισσεύουν τα τετραγωνικά και τα στέματα πρασίνων σε αυτή την πόλη, και ότι έχουμε την πολυτέλεια να τα έχουμε περιφραγμένα. Και δουλέψουμε λίγο. Στους χώρους που έχουμε σήμερα ήδη παρατημένους και εγκατελειμμένους, όπως για παράδειγμα πίσω από την Αγία Φωτεινή, εκεί που είναι το γεφύρι του Όθωνα, μάλιστα, θα μπορέσουμε πραγματικά να ζήσουμε σε μια. Εγώ δεν σας πω ότι η Αθήνα θα γίνει Παρίσι, Νέα Υόρκη. Μάλιστα. Αλλά θα γίνει σίγουρα λίγο καλύτερη η καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπακογιάννη. Θα περιμένω, Δήμαρχε, θα περιμένω. Πλατείες και μέρη που τώρα έχουν χαλάσει για να γίνει το μετρό, όπως είναι παραδείγματος χάρη η πλατεία στο Κολωνάκι. Όταν τελειώσουν οι εργασίες, θα γίνουν όπως ήταν ή θα γίνουν διαγωνισμοί αρχιτεκτονικοί για καινούρια εικόνα τους? Γιατί σε πολλές περιπτώσεις αυτό που υπήρχε πριν χαλάσει για να γίνει το μετρό δεν ήταν και το καλύτερο. Γι' αυτό ρωτώ. Είναι, να πούμε λίγο που είμαστε σήμερα. Όταν ξεκίνησε το μετρό, ξεκίνησε μια λογική να κάνει αποκαταστάσεις στις πλατείες αφού έχει ολοκληρωθεί το έργο, με τη δικιά του λογική και με τη δικιά του λειτουργική, αν θέλετε, λογική και με τη δική του αισθητική. Έχουμε δει αντίστοιχες αναπλάσεις σε διάφορα σημεία. Εμάς αυτό δεν μας έπεισε. Γιατί μιλάμε για ιστορικές πλατείες, όπως είναι η πλατεία Κολωνάκη, όπως είναι η πλατεία Εξαρχείων, για ιστορικούς χώρους, όπως χώρους μπροστά στο πνευματικό κέντρο της Ακαδημίας, που θέλαμε το κάτι παραπάνω. Γι' αυτό συμφωνήσαμε με το Μετρό και με το Υπουργείο Υποδομών, όταν ακόμα ήταν υπουργός ο κύριος Καραμανλής, και συμφωνήσαμε να κάνουμε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Αυτοί οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί είναι ήδη στον αέρα. Μάλιστα. Και ήδη έχουν κατατεθεί οι συμμετοχές. Άρα προχωράνε, που σημαίνει ότι σε μερικούς μήνες θα δείτε και τα αποτελέσματα των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, τα οποία θα τεθούν σε διαβούλευση, ώστε να είμαστε έτοιμοι. Θα μου πείτε, καλά, αυτά τα κάνεις τώρα, όταν το μετρό θα τελειώσει το 2027, 2028, 2029, όποτε τελειώσει. Κάποια μέρα, κάποια φορά σε αυτή τη χώρα, κάποια στιγμή, καλό είναι και να προνοούμε. Ωραία. Δεν αυτό είναι και κακό. Αυτό. Τελευταία ξέρει, ερώτηση. Μπορεί να μας γίνει και συνήθεια. Δεν θα πάρουμε τίποτα. Τελευταία ερώτηση. Φαινόμενο Στέφανος Κασελάκης. Το σχόλιο σας έχει ακούσει πολλά. Του έχουν πει πολλά και εντός του κόμματος και εκτός του κόμματος. Είναι κάτι που ήρθε για να μείνει, είναι κάτι που είναι άδειο πουκάμισο όπως λένε πολλοί, είναι κάτι που έχει ενδιαφέρον, είναι κάτι που ιντριγκάρει επικοινωνιακά. Τι είναι για σας ο Στέφανος Κασελάκης? Και είναι κάτι που μπορεί να συναντήσετε κι εσείς, γιατί είστε περίπου και στην ίδια ηλικία μετά από χρόνια.
Από μένα δεν θα ακούσει τίποτα. να ευχηθώ κάθε επιτυχία. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα κριθεί και εκείνος όπως κρινόμαστε όλοι. Ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο. Και το λέω εγώ που δεν έχω κρύψει ποτέ ποια είναι η κομματική μου ταυτότητα. Είμαι υπερήφανος Νέο Δημοκράτης. Πως μια ισχυρή κυβέρνηση θέλει και μια ισχυρή αντιπολίτευση. Και μια καλή κυβέρνηση θέλει και μια καλή αντιπολίτευση. Μπορεί ο κ. Κασελάκης να κάνει ισχυρή την αντιπολίτευση. Μακάρι να βγουν τον βηματισμό του. Εδώ θα είμαστε όλοι. Μάλιστα. Μπορεί να κερδίσει και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί με αυτό το βγήκε. Καλά, σιγά. Είπαμε ότι δεν θα ακούσει τίποτα από μένα τώρα, αλλά μην το κάνουμε λύσα. Μην με τσιγκράτε. Δηλαδή, προσπαθώ να διατηρήσω μια αστική ευγένεια και ένα πολιτικό πολιτισμό. Προσπαθεί να είναι κόσμιος. Κύριε Μπακογιάννη, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.